Πρωτοφανή επίθεση κατά τη ΑΔΑΕ απέλησε ο Υπουργό Επικρατεία Γιώργο Γεραπετρίτη από του βήματο τη Βουλή κατά τη διάρκεια ομιλία του για τον προπολογισμό. Αφορμή για την επίθεση οι αποκαλύψει του ευρωπαϊκού μέσου Euroactive ότι η ΑΕΠ παρακολουθούσε τον δημοσιογράφο Τάσο Τέλογλου και τον Ευρωβουλευτή Γιώργο Κίρτσο. Οι ανεξάρτητε αρχέ δεν είναι κράτο εν κράτη, είπε, στηλιτεύοντα με αυτόν τον τρόπο το γεγονό ότι η Αρχή Διασφάλιση του Απορρίτου των Επικοινωνιών εκπλήρωσε το συνταγματικό τη καθήκον, προβαίνοντα σε ευνηδιαστικό έλεγχο στην Κοσμοτέ, προκειμένου να εξακριβώσει την παρακολούθηση των Γιώργο Κίρτσου και Τάσο Τέλογλου από την ΑΕΠ. Μιλώντας κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, ο υπουργό υπερηφανεύτηκε για την θεσμική προσήλωση και αντιμετώπιση της κυβέρνησης στη διαδικασία επιλογής της ηγεσία της δικαιοσύνης. Όπως σχολίασε δεικτικά, όλες οι επιλογές έγιναν με σεβασμό στην επετηρίδα, όχι με βουτιές. η προκάλεσε ότι παρά τα καρφιά κατά της αρχής, ο κ. Γεραπετρίτης ισχυρίστηκε πως πράγματι σήμερα η δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές λειτουργούν Πάρα πολύ καλύτερα. Παράλληλα πρόσθεσε απαντώντα στις αιχμέ του ευκλείδη Τσακαλώτου. Επειδή μου λέτε για την να ΑΔΑΕ, ναι, να πράξει το έργο της. Όμως θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια συντεταγμένη πολιτεία.